Λοιπόν, να σας καλησπερίσω κι εγώ. Νομίζω ότι έχει γίνει μια εξαιρετική συζήτηση και είναι τιμή μου που συμμετέχω σε μια βαθιά πολιτική συζήτηση απόψε, που θίγει κατά την άποψή μου τον πυρήνα του κοινωνικού ζητήματος που είναι οι ανισότητες. Και όπως σωστά είπε ο εκπρόσωπος της θετικής φωνής, οι ανισότητες που αφορούν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα έχουν πολλαπλούς κοινωνικούς προσδιοριστές. Και ήδη έχουν αναλυθεί πάρα πολλοί από αυτούς. Μεταξύ αυτών είναι και οι ανισότητες στην πρόσβαση και στην υγειονομική φροντίδα. Στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και στην υγειονομική φροντίδα. Νομίζω ότι η ιδέα κλειδί εδώ είναι αυτό που λέμε καθολική κάλυψη υγείας. Είναι το πρόταγμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και έχει στον πυρήνα του την ιδέα της ισότητας, της εξάλληψης των διακρίσεων και της αλληλεγγύης. Και νομίζω ότι αυτό είναι το οποίο πρέπει να θεωρηθεί η στρατηγική κατεύθυνση που θα αντιμετωπίσει τους αποκλεισμούς, τις ανισότητες, τα εμπόδια πρόσβασης που αφορούν πολλές ομάδες του πληθυσμού και ειδικά ομάδες που έχουν προβλήματα στιγματισμού, ακάλυπτων εξειδικευμένων αναγκών, όπως τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Στο πεδίο της υγειονομικής φροντίδας αυτού του ιδιαίτερα ευάλωτου πληθυσμού, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν προλάβαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Νομίζω όμως ότι κάναμε ένα σημαντικό βήμα. Και το βήμα ήταν να γίνει με οργανωμένο τρόπο ένας θεσμικός διάλογος με το Σωματείο Διεμφυλικών και γενικά με τους ανθρώπους της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Συγκροτήθηκε μια ομάδα εργασίας με εκπροσώπους αυτών των ανθρώπων, με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, με νομικούς μας συμβούλους. Είχαμε ένα εξαιρετικό πόρισμα στο οποίο είχε βάλει τη σφραγίδα της η αείμνηστη Μαρίνα Γαλανού. Και που κατά την άποψή μου είναι ο οδικός χάρτης, αυτές οι κατευθύνσεις πολιτικής είναι ο οδικός χάρτης για να αντιμετωπιστούν τα πολύ σύνθετα και πολύ εξειδικευμένα θέματα τα οποία ήδη έχουν παρουσιαστεί, έχουν αναλυθεί από τους εκπροσώπους των φορέων κλπ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό ήταν μια άλλη αντίληψη για το πώς διαμορφώνουμε πολιτική. Και γενικά νομίζω ότι αυτή είναι και η νέα κουλτούρα στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στο σύστημα υγείας. Είναι μια κουλτούρα από τη σκοπιά των λειπτών υπηρεσιών υγείας. Και όχι μόνο των επαγγελματιών υγείας όπως ήταν μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι αυτές οι ματιές, αυτή η οπτική, ειδικά από ομάδες υψηλής ευαισθησίας, θεωρώ ότι πρέπει πραγματικά να είναι, να παίζει πολύ κρίσιμο ρόλο και να είναι θεσμοθετημένος ο διάλογος και η, ας πούμε, επικοινωνία. Τώρα, θα μπορούσα να συνοψίσω σε μερικά πράγματα τις προτάσεις πολιτικής για την επόμενη περίοδο. Η κυβέρνηση πήρε ορισμένες επεξεργασίες, έκανε ορισμένες κινήσεις, και εμείς τις αναγνωρίσαμε και τις στηρίξαμε. Όχι πάντα με τον ολοκληρωμένο τρόπο που χρειάζεται. Κλασικό παράδειγμα, η απαγόρευση των επεμβάσεων μεταστροφής, που αφήνει παραθυράκια για συνένεση κλπ. Που οι κυρώσεις που επιβάλλει αφορούν ένα μέρος αυτών που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή των υγειονομικών και όχι των υπόλοιπων σαρλατάνων κλπ. Νομίζω ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή θεσμικού διαλόγου και αμφίδρομης επικοινωνίας για τη διαμόρφωση πολιτικής. Αυτό δεν διασφαλίζει απλώς
κλίμα εμπιστοσύνης και κοινωνικές συνενέσεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στη δημόσια υγεία, στις πολιτικές δημόσιας υγείας, αλλά διασφαλίζει και πιο εξειδικευμένες, εκλεπτισμένες όπως λέμε, και εφαρμόσιμες πολιτικές επιλογές. Το δεύτερο και κρίσιμο, και απαντώ και στην κυρία Πέρη που το έθεσε στην ομιλία της, για μας είναι στρατηγική σημασίας αυτό το πόρισμα και οι προτεραιότητες που βάζει. Άρα αυτό είναι το πλαίσιο πολιτικής, το οποίο προφανώς σε άλλες συνθήκες, τώρα πια, χωρίς δημοσιονομικούς περιορισμούς, με περισσότερη ευχέρεια χρόνου, με περισσότερο ας πούμε πολιτικό κεφάλαιο, επιτρέψτε μου τον όρο, νομίζω ότι είναι απόλυτα δεσμευτικό για μας ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει. Το τρίτο είναι η εθνική στρατηγική για τον HIV. Επίσης είναι μια στρατηγική με την οποία συμφωνούμε, που έχει πολλές πτυχές. Η έμφαση, νομίζω, το πρώτο βήμα που είναι τώρα σε εκκρεμότητα είναι η υλοποίηση στην πράξη και όχι μόνο στα χαρτιά της πρόσβασης στην PrEP. Νομίζω ότι αυτό είναι κομβική σημασίας. Και πάρα πολλές άλλες συνοδές δράσεις που θα μειώνουν την έκθεση στον ιό και τον κίνδυνο μετάδοσης και θα δίνουν ποιότητα και αξιοπρέπεια σε όσους ζουν με τον ιό. Και βεβαίως το ειδικό κομμάτι των μονάδων υλικών λοιμόξεων, που πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί μια στοχευμένη ενίσχυση, να έχουν μια στοχευμένη ενίσχυση με επιπλέον πόρους και να υπάρξει μια καλύτερη χωροταξική κατανομή τους για να μειωθούν και οι γεωγραφικές ανισότητες που υπάρχουν στην πρόσβαση κλπ. Αυτά είναι τα πολύ γενικά. Υπάρχουν και λίγο πιο εξειδικευμένα. Το θέμα της επιμόρφωσης το θέσατε πάρα πολύ έντονα και νομίζω σωστά. Πρέπει να εκπαιδευτεί το σύστημα υγείας και οι άνθρωποι του σε αυτό που λέμε δικαιωματική κουλτούρα και ευαισθησία και ενσυναίσθηση στην αντιμετώπιση ειδικών αναγκών. Αυτό είναι κορυφαία σημασίας. Και αυτό πρέπει να πάρει και θεσμικές μορφές, δηλαδή απάλληψη στιγματιστικών όρων, όπως αυτά που είπατε, εφαρμογή της νέας ταξινόμησης του POI, του ICD-11, και αυτό που λέμε αποψυχιατρικοποίηση της προσέγγισης αυτών των θεμάτων κλπ. Και ένα τελευταίο, το οποίο εμείς το έχουμε βάλει στο πρόγραμμά μας, στο πρόγραμμα υγείας, ως μία δικλίδα ασφαλείας, επιτρέψτε μου τον όρο, είναι η ιδέα ενός μηχανισμού, θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού, στο πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος θα παρακολουθεί τις ανισότητες στη φροντίδα υγείας και θα παρακολουθεί και τις ακάλυπτες ανάγκες. Θα ενσωματώνει δηλαδή στην πολιτική του Υπουργείου νέες ανάγκες οι οποίες έρχονται στο προσκήνιο και θα παρακολουθεί κατά πόσο αυτό γίνεται, καλύπτονται αυτές οι ανάγκες με ισότιμο τρόπο. Νομίζω ότι αυτό είναι μια κρίσιμη δικλίδα ασφαλείας που μπορεί να εγγυηθεί ότι όλα αυτά τα οποία λέμε δεν θα μείνουν κενό γράμμα. Προφανώς όλα αυτά προϋποθέτουν ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Και σε αυτό είμαστε πάρα πολύ σαφείς και κατηγορηματικοί. Δικαιοσύνη στην υγεία, όπως είναι το κεντρικό μότο του προγράμματός μας, δικαιοσύνη στην υγεία μέσα από ισχυρό ΕΣΥ και εξάλληψη των ανισοτήτων. Αυτή είναι, αν θέλετε, η επικεφαλίδα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτές οι γενικές γραμμές είναι, δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, οι κατευθύνσεις στις οποίες θέλουμε να κινηθούμε. Θεωρώ και κλείνω με αυτό ότι η ισοτιμία των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στην υγειονομική φροντίδα είναι ζήτημα σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ζήτημα άρσης
ανισοτήτων, προκαταλήψεων, στιγματισμού, περιθωριοποίησης κοινωνικού αποκλεισμού, είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, άρα είναι ζήτημα δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.